Η τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη διαβάζει το δίηγημα «Ολόγυρα στη λίμνη» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast «Αναγνώσεις της Λάιφο», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ολόγυρα στη λίμνη. Αναμνήσεις προς φίλων. Όταν επανήλθες μετά 7 έτη, εις την ωραία τοποθεσία, την προσφυλή στα τας σου, δεν είναι το Φεβρουάριο και δεν υπήρχον πλέον ίτσια να μοιρώνωσει την ατμόσφαιρα με σε μεθυστικάς των, αλλά δεν είναι πλέον και η πολύμνια εκεί. Άλλο εμψυχονίον, η μεθύσκουσα ποτέ την παιδική φαντασία σου με μόνον της λευκής λινομετάξου αισθήτως της των θρούν δεν εσώζεται πλέον ούτε ο σικιών του αγαθού Παρίσι, ο περιβάλλον ποτέ με χλωερών πλαίσιων τη γαλινιώσαν λίμνη, την αντανακλώσαν στα νερά τη το έθριον κιανούν, ούτε κάνει η καλύβα του Λούκα του Θανασούλα, η βρεχωμένη από το κύμα παρά το στόμιον τη λίμνη, όπου ουδή αλλιεύσε τόλμα εντό βολή να πλησιάσει, διότι και κοιμωμένου του Λούκα η καραβίνα υγρύπνει παρά το πλευρόν του, και οίκου εστότε έξαφνα, εν το μέσο της νυκτός, ξηρών κρότων ουδέν καλών υποσχόμενων, εις τον τολμητίαν, ώστις θα εδοκίμαζε να πλησιάσει ποτέ. Αν η δύνατο της να πιστεύσει τα λεγόμενα, η καραβίνα αυτή ήτο το αληθές ξυπνητήρι του ενοικιαστού της λίμνης, ειδοποιούσα αυτόν μυστηριωδός διακτύπου εις των δεξιών του ώμων, περί της λαθρέας προσεγγίσεως βάρκας την ως εκ Άλλοτε κατήρχεται εκεί βοσκοντάς τα σολίγα και τα αρνία του ο Μπαρμπαγιόργο, θεό χωρέστων, ο Κοψιδάκη, ω δεν εφίδε το να διηγείται ει πάντα όσα οπτασία έβλεπε. Αγίου, αγγέλου, δαίμονα, την κατάσταση των ψυχών και αυτήν την τελευταία κρίση, όλα τα έβλεπε ο Μακαρίτη και άπαξ μάλιστα ηλίθευσε περιφανός, όταν έπεισε του πολίτε και τον δήμαρχο με όλη τη δωδεκάδα ότι ήτο επάναγγε να ανακαινήσω μεν εκβάθρο των αίσκων του Αγίου Γεωργίου. Και προείπεν αυτή ότι άμα ανέσκαπτον τα θεμέλια, ο Άγιο θα ήρχε το βοηθό, και πράγματι, ως ήρχισε η σκαπάνη να ξεκυλιάζει με τα δούπου την γην και να στομούτε πλήτου αλήθους και χάλικας, προέκυψαν εις τον φως δίδυμη τάφη με τα κυτρίνων σκελετών, τη είδε από ποιου λοιμού, κατά τους παρελθόντας αιώνα εκεί θαμένων και μεταξύ αδελφωμένων κοκάλων και χώματος ευρέθησαν περί τα εκατόν ενετικά φλωρία. Άλλοι επίστευσαν τότε το θαύμα και άλλοι εξεπλάγησαν δια τη σύμπτωση, αλλά το ορατόν αποτέλεσμα είναι ότι ο Ναΐσκος ευπερπείς όπως ούν εκτίσθη. Εις Ναΐσκον εκείνον, όταν ήτο ακόμη παλαιός και στενός και μικρούτσικος, εκλείεσαι το πάλε όταν ήθελες να επικαλεστείς την βοήθεια του Αγίου δια τους προήμους πόνους της καρδίας σου. Και δεν είναι δύνατο τη να σε ονομάσει Βέβυλον, καθώ ον δεν έζήτη από τον Άγιον εγκόσμιον ευτυχία, αλλά παρηγορία δια τα σου και εσύ έπλεε τότε ει ψευδή ασφάλεια, πεπιθώ ότι κανεί άλλο δεν σε έβλεπε από το Θεό και από τον Άγιον. Αλλά ο νέο εκείνο, ω σε φύλαγε τότε τα πρόβατα του Μπαρμπαγιόργου, θεόσχορε τον, του κοψιδάκι, αν και δεν ήταν πρικισμένο με το χάρισμα τη προφητείας και των οπτασιών, όσο αφέντη του, όταν σε έβλεπε να αντικρεί από το λόφον και έκλειε στη θύρα να έβαινε το εξοπλίσιον, κατήρχε το γοργά γοργά από το λόφον με τα τσαρουχάκια του, πατώνει στην γη τόσο μαλακά ως να είτο ελαφρός ατμός διολυσθένων επί της χλώης και συνέχον την αναπνοή του επλησίασε σιγά σιγά εις την μικράν μισοασβεστωμένη και λαδωμένη από την υπερβολική νευλάβια των προσκυνητριών η αλόφρακτον θηρίδα του Ναΐσκου και έβλεπε, χωρίς να τον βλέπεις, τας μετανοίας και τας προσευχά σου και ήκουε, χωρίς να τον ακούεις, τους ψιθυρισμούς σου και τους στεναγμούς σου. Ω, πόσα έτη παρήλθον έκτοτε, Εχωρίζεται το λίμνη από τις δια διαπλατείας λωρίδος γης αμόδους και κυσιρόδους, της οποίας μέρος ήταν των αυπηγείων της πόλεως και μέρος ήταν ο του Παρίσι κατά τη δυτική νόμος γωνία της λωρίδος αυτής, όπου ήρχιζε να απλούτε το μήκος του λιμένος, η λωρίς αυτή έβαινε στενουμένη έως του αργύρι του Μπαρμπαπαναγιώτη των ανεμόμυλων, ώστις με την αενάως στροφοδυνουμένη κυκλοτερή πτέρυγά του με τα ταριγωνικά ιστία, εφαίνεται ως να προεκάλει τα εντολιμένη γεροβολημένα πλοία λέγον προς αυτά «Να, εγώ αρμενίζω και στη στεριά». Πόσας και πόσας φοράς είναι αγκάστης να θαλασσώσεις, αφαιρών κάλτσες και πέδιλα, ανασηκώνων έως το γόνι την περισκελίδα, επιμένων πισμόνος να διαβεί το ποτάμιον, όταν πολύ συχνά υπήρχε το πλημμύρα και η θάλασσα έγινε το εν με το βάλτον. Και γιατί δεν απεφάσισες να ανακόψεις τον δρόμο σου και να επιστρέψεις στην πόλη, διότι σου εφαίνεται ότι κάτι έβλεπες, κάτι απίλαβες στο τοπίο αυτό, ενώ εκείνη ή τη το εζοντάνευεν είχε γίνει άφαντος προπολού. Και πότε πάλι είναι πρωτή να λάβεις την βορειοτέραν οδό, την περιφερή, εκείθεν της λίμνης, διατρέχον όλον το κουβούλι με τους αγρούς και με τους αμπελώνα του. Εκεί επάτησε επιπαχίας χλώης, υπό την οποία δεν ήξευρες πάντοτε αν υπήρχε στερεά γη και εχώνεσαι ο έως τους αστραγάλους εις τον βάλτον, αλενόμεσες τούτα ευτυχίαν σου, διότι εφαντάζεσαι ο πάντοτε ότι έτρεχες να κόψεις ίτσια διεκίνην. Και όταν έφθανες τέλος, με τα υποδήματα βαλτωμένα και τα περιπόδια υγρά εις τον λευκό νικίσκον του Μπαρμπακοσταντή του Μιτζέλου και τον εχερέτας εκεί που εσκάλιζε τα κουκιά φωνάζον μακρόθεν «Καλησπέρα Μπαρμπακοσταντή» και εκείνο σου μιλχίος, το παιδί μου» τότε η γάπας να φαντάζεσαι σε αυτόν ως Μπάρμπα Κωνσταντίν και την Πολύμνιαν ως Θεία Σινιώραν και τους δύο κατά σαράντα έτη νεοτέρους και αναμέτρης οποία θα ήταν ευτυχία δια σε αν ήταν δυνατό να συζήσεις με την αγαπητήν σου εις τον πάλευκον εκείνον νικίσκον και οποία θα ήταν το εντερήφησης αισθήματο και ρομαντισμού εάν διήγεται τα σημέρας μετά της αγαπητής εν μέσω του ευόδους και χλωερού εκείνου κήπου με τας ριά, με τας ροδονιάς, με τα αμυγδαλέας και πασχαλέας με όλα τα εκλεκτότερα φυτά και άνθη τα οποία όμως οφείλοντο εις τους ενδελεχείς κόπους του Μπάρμπα Κωνσταντή παρά την όχθη της ωραίας λίμνης όπου υπήρχε ίσουρα σε πάνω και άλλος ουρανός εφαίνεται κάτω. Λεύκε και κυπάρισι ανέτεινον τα υψηλά κορυφά στον άνω και άλλε λεύκια και κυπάρεση εκρέμαντο ανάποδα κάτω. Και όσε μυριάδε άστρα εκόσμουν τη νύχτα λάμποτα το στερέωμα, άλλε τόσε μυριάδε έλαμπαν τρεμοσβήνοντα κάτω ιστοπιθμένα. Όλη η μακαρά και πλατεία αμμουδιά, η απλουμένη μεταξύ της λίμνης και του λιμένος, δεν είχε ουδέ έναν κόκο άμμου αμυγή από πριονίδια, ουδέ ένα χάλικα ελεύθερο από τη γειτονία Πελεκουδίου πόσα δάση αγριοξύλων μετεμορφώθησαν εντάφθα από αμνημονεύτων χρόνων, η σκάφα με κατάρτια υψηλά, με μυριάδα οργιών σχοινίων και πανίων, και πόσε τι άφτε θα τώρα των αιώνιων ύπνων ει τα βάθη τη Μεσογείου ή του Ευξήνου. Διότι ούτη σκελετή λετή το σήμερον κείμενη επιτιμία πλευράν ει τα ρηχά αντικρίτου ναυπηγείου, με τα σκολικοβρότου και μαυρισμένα με τα σκουριασμένα καρφία των και τα διέχοντα στραβόξυλα γυμνά μαδερίων, διονδιέρε εν ελευθέρωση θάλασσα, το θλιβερό μηδιόντα, με οδόντα ανευχηλαίων, ω να όκτηρον βλέποντα εκ του σύνεγγυ την τόση μανιώδη μέρημναν και μεταλλευτικότητα των ανθρώπων. Πόσε χείρε ανθρώπων πήρε το δό εργαστή σε άλλοτε εδώ, δεν έκυντο στα βάθη τη γη, πόσε κεφαλέ. Τόσον έχουσε εγκέφαλον, όσο θα ήρκει, καθαέλεγε έλεγε γυραιός ναυτικός, δια να παλαμίσει τι σε ένα καράβι ολόκληρο. Δεν έθρεψαν να διφάγα κείτε εις το βυθόν του πόντου. Κι όμως, ο γέρον εκείνος θαλασσινός, με την πικράν ηρωνίαν, είχε χάσει αρτίο το πλοίο και τους δύο ιούς του από τρικυμίαν παρατομαλέαν και τώρα με τα γεράματά του και με τον τρίτον του ιών επαιδεύεται να αναφυγήσει άλλο πλοίο, μεγαλύτερο έρημος των κυριωτέρων βοηθών του. Ούτω η ανάγκη του βίου και η συνήθεια δεσπόζουση των ανθρωπίνων πραγμάτων. Δι' εκείνον το νέον τούτο πλοίων, ίσω να είτο, αν όχι ικανοποίηση, τουλάχιστον παρηγορία δια το Και ούτω θα εξοκολούθη να διάγει τα τελευταία ημέρα του ο γυραιό θαλάσσιο λύκο, έω ότου θα έρχεται ίσω ημέρα, καθήν η θάλασσα, το μέγιστο τούτο θηρίον, το οποίο επί μόνος προεκάλλει, θα τον ανέριπτεν εξεγυρωμένη από τον κόλπο τη έως το στερέωμα, ως λέγει ο Βαύρον, και θα τον έπαιμπεν ολολίζοντα εις τους θεούς του, απορρίπτωτα αυτόν ο πίσω εις την γην. Εκεί ασκείται. There let him lay. Αλλά ο ήλιος εκρύβει ήδη στην κορυφή του υψηλού πετρόδους βουνού, και ο ίσκιος του Πουργοτζή διαγράφηκε αυτός από την επιφάνεια του ίδετος και από τον άμμον της παραλίας. Οι μαστόροι, καθώς και οι πολλοί επισκέπτε, οι περιπατητέ της εσπέρας, ή τίνες ήρχοντο να συγκοπιάζωσει και αυτοί με το βλέμμα εις τους άλλον των άλλων και ενίοτε να τους χαζομερώσει με τας ακέρους ερωτήσεις των, Διασκελίσαντε στα παντού εσκορπισμένα Ανά των αυπηγείων βουβά, δοκούς και στραβόξυλα Συνήχθησαν όλοι εν συγκεχημένο βόμβο Περί την μικράν καλύβιν του πλοιάρχου Ή της ητοπλήρης τάκων και τεμαχίων ξύλου Και σπυρίδων με εργαλεία Και τεινών ενδυμάτων και κλεινοσκεπασμάτων Διαναπείωσιν όλοι το τσίπουρο Από μεγάλην χιλιάρικην φιάλιν Με το αυτό ποτήριον όλοι Μόνος ο πελώριος καραβόσκυλος, ο προσδεδεμένος με στερεάν άλλη συνέξω της καλύβης, όπισθεν της περίμνης του μεγάλου σκάφους, εξέπεμπεν απειλητικών υπόκοφων γριλισμών, ώστε να διέκρινεν αυτός μόνος των βόβων των κυφίνων από του βόμβου των μελισσών. Και φαίνεται, αν του το επέτρεπαν, έτοιμος να εφορμήσει. Αλλά ο πλήρχο, ο καπετάν Γιοργάκη, ω τη σε φαίνεται κάπω μορφωμένο, με του μακρού αγκιστροειδεί ξανθού μίστακά του, το ηλιοκαέ πρόσωπο και το μικρόν ανάστημα, δια μονοσυλάβων ανέκοπτε την ορμή του. Πίσω τσούρ μου! Κάτω, τσούρ μου! Ο τσούρμο υπήκουλα, αλλά με τα δυσκολία, και εξέφραζε την λύπη του διαπαρατεταμένων γαυγισμών. Ήρχιζε να κυκλοφορεί το ποτήριον τη Ρακή, και οι ναυπηγοί όλοι και οι περιπατητέ έλεγαν τα συνήθι ευχά. Καλό ρίζικο! Μάλαμα το καρφί του καπετάνιο! Καλό πλέψιμο! Την τελευταία λέξη οι πλήστοι επρόφεραν κατά παραφθοράν πλέξιμο. Και ει περίεργο άνθρωπο, με χονδρών άσχημων πρόσωπων, με παχύτα τον μίστακα επικαθήμενον ω στιβιά επί των μήλων των παριών του έω του οφθαλμού, η και η και η Ούτω ή το Αλέξανδρο Χάραυλο, ο ίδιο ω τη πιδαλιουχών ποτέ εν μακρό ταξιδίο κατά τη μαύρη θάλασσα, επί μεγάλου πλοίου τη νύχτα, ηρωτήθη υπό του πλοιάρχου περιπατούντος κατά μήκο του καταστρώματο από την πρίμνη νέο την Πρόραν. Τι έχει, βρει Αλέξανδρε, και να στενάζει, και εκείνο απήντησε. Συλλογίζομαι, καπετάνια, πώ θα τα πληρώσουμε τόσα εκατομμύρια που χρωστάει το έθνο. Ούτω λοιπόν, ο Αλέξανδρος Χάραβλος, ο λίγον πέραν του δέοντος αφελής, προσληφθεί από τις προτερέα δια να υπηρετεί εις την αυπήγηση του σκάφους, όταν ήλθε η σειρά του δια να πει και να χαιρετήσει, επρόφεραν εξ υπερβαλούσης αδεξιότητος, ως εξής την ανωτέρω σαν λέξην. «Καλό μπλέξιμο, καπετάνιο!» Οι άλλοι εκάνχασαν. Ο ξανθωμού στα συνοφριώθη. Ο τσούρμο γέρθη επί των οπισθίων ποδών και αφήκε φοβερά ανηλακίν. <Συλίκη> ο αδελφό του πλοιάρχου, ο Δημήτρη ο Τσιμπίδα, ήγηρε τη χείρα να αρπάσει από το σβέρκο των Αλέξανδρων και να του καταφέρει ο λίγου κονδύλου. Ο καπετάν Γεωργάκη τον εμπόδισε, αν και του εκώστησε πολύ. Διότι όλη η ναυτική και η πλέον μορφωμένη σχετικό, δεν είναι απειλαγμένη και προλήψεων, Πώς να μην είναι της δυσιδέμων όταν πολεμεί με το μεγαλύτερο θηρίον, όταν παλέει με το άγνωστο και δεν εξεύρει αν αύριον θα επιπλέει ή θα ποντιστεί, αν θα είναι εις την επιφάνεια ή στον πυθμένα. Ο πλοίαρχος ηρκέστη μόνο να υπήρχε οργύλος. «Δάκω τη γλώσσα βρε να μην αρπάξω τη σαλαμάστρα τώρα». Και με τα δυσκολία πολύ εμπόδισε τον αδελφόν του να μην τον εκείσει. «Αλλά σύ, φίλε», δεν προσήχες τότε στα τετριμένα αυτά, αλλά ευθώνει μάλλον του μικρού δεκαετή πέδα, του ανασηκώνοντα την περισκελίδα ω το μυρόν, φέροντα τα πέδιλα ει το και θαλασσώνοντα υπέρ το γόνι ει το κύμα. Έβλεπε έξαφνα ένα τούτον να κύπτει, να συλλαμβάνει με την παλάμη μικρών οκταπόδιων, να το δαγκάνει στο λαιμό, να αγωνίζεται να αποσπάσει από τον καρπόν της χειρός του τους μυζητήρας, να τρέχει στην άμμον και να το κοπανίζει γενναίως εις των πρώτων λίθων των οποίων θα έβρισκε, λείψανον παρασυρθέντος από τα κύματα ξηρολιθήνου περιβόλου κήπου ή ερήπιον πάλε ποτέ υπαρξάσεις προκυμαίας. Και η μύτηρ σου, η φιλότεκνος, όχι μόνον δεν σου επέτρεπε να τρέχεις όπως οι άλλοι, ανυπόδητος κι εσύ, αλλά απειτή να και κάλτσες. Οποία δεσμά παιδαγωγικής δουλοσύνης. Ευτυχώς είχες πλησίον σου το φίλο σου, το Χριστοδουλήν, ως τις ο Μίληξ Μεσέ ή το ευτυχέστερος κατά τούτο, ότι ή το πάντοτε ξυπόλυτος και ουδέ εφόρει ποτέ κάλτσες. Φιλότιμων παιδίων. Έτρεχε δι' τη της ημέρας από γυαλών εις γυαλών, έβγαζε γρινιάτσες, πορφύρες και πεταλίδες δια δύο, καβούρια δια τρεις, οκταπόδια δια τέσσαρες. Και μέρος μεν αυτόν έκαμνε δολώματα, δια με την καλαμιάν από το δειλινό στο το βράδυ, μέρος δε εμοιράζε το φιλαδέλφος μεσέ. Την πρωία εκείνη, ο λίγον πριν φθάσιτε εις τον μήλον του Μπαρμπαπαναγιώτη, ως της ίστατε ως φρουρός παρά το δυτικό στόμιον της λίμνης, εκεί όπου ήταν ουδέτερον έδαφος μεταξύ θαλάσσης και ξηράς, ο φίλο ο Χριστοδουλή, επειδή ει το μέρο τούτο τα είδα τα ευαθύνοντο ο λίγον τι αποτόμο, δεν ευρίσκεται πολύ μακράν στο κύμα. Και άμα είδε ότι πολύμνια πλησιάσα σα ήρχισε να σου ομιλεί, έσπευσε να αποβεί στην ξηράν δια να ακούσει τι σου έλεγε. Ο οποίον λεπτοφιέ σώμα εσκέπαζεν ηλιομέταξο ορφνή Πώς διαγράφε το αρμονικό συμμορφή της με χνοώδη πάλευκον χρώτα και τα ερυθρά μήλα των παριών με το μελί χρυσόν λεμόν και με το ελαφρός κολπούμενον στήθος της. Πόσο σαν εχήρες και πόσο μελωδική έπαλεν εις το ούσου η θεσπεσία φωνή της η ξανθοπλόκα μοσκόμη, ατιμέλητο ο λίγων, να εδιάστη να καλοπιστεί να εξέλθει και απολαύσει την θαλασσία ναύραν και το τερπνόν τη αμουδιά περίπατον, αερίζεται απ' από την πνοή του βορρά και το όμα τη με τα μακρά ματόκλαδα ω πτεροφόρο ιστό σε σαίτευε γλυκά ει την καρδία. Ενθυμίσε, ο ποιον αίσθημα εδοκίμασες τότε και πώς δεκατετραετής μόλις ηρωτεύθης η Πολύμνια σου ομίλησε. Η Πολύμνια σε κάλει ονομαστή, οποία παιδική μέθη ευκόλως παραχθήσα δια μικράς δόσεως ρευστού. Εφαίνεται ότι δεν εσύ κονες περισσότερον, κι όμως το πράγμα ήττο απλούστατον. Ο αδελφός της, δωδεκαέτης, εκείνος είξευρε το όνομά σου και είπε τι είσαι στην την Πολύμνιαν. Και αυτή δεν ενόμισε ότι θα εισαγίτευε την καρδία σου αν σου απέτεινε τον λόγον, αφού μάλιστα ήθελε να σου ζητήσει εκδούλευση. Εν τούτης, ο Χριστοδουλής έτρεξε πλησίον σου, καταβιβάσας εν σπουδή την περισκελίδα του, ως να μοιραστεί το βάρος της ευτυχίας. Η μελωδική φωνή της πολυμνίας είπε «Ξέρεις πού είναι η Ιτσιά? Μπορείς να μου κόψεις τίποτε Ιτσιά?» «Σύ έμενες και χινός. Αλλά ευτυχώ ο Χριστοδουλή είχε φτάσει ήδη. Μπράβο, μπράβο! Κυρία Πολύμνια, εγώ τα ξέρω που είναι τα ίτσια. Τώρα να πάμε να κόψουμε. Θα με υποχρεώσετε πολύ, επανέλαβε και προ του δυο η Πολύμνια. Και ο Χριστοδουλή έτρεξε ελαφρόπου, με το ένα μπουδονάρι των ανασηκωμένων ακόμη ω το γόνι, με το άλλο καταβιβασμένον ή στον αστράγαλον, με τα πόδια παπουδιασμένα, μαύρα, ψημένα από την άλμη του κύματο. Έτρεξες κι εσύ κατόπιν του οκνό, ασθμένων, αλλιώ να φτάσεις στην όχθη τη λίμνη, πατών επί του ολισθηρού βάλτου, γλιστρών ανάμεσα είστε αρμυρίθρες και είστε βουριέ, ο Χριστοδουλή είχε κόψει ήδη ολόκληρον δεσμίδα εκ των προήμων ευωδών και μεθυστικών ανθέων, τα οποία εζήτη η Πολύμνια, τρέχον από συστάδα χόρτου η συστάδα, έτεινε σε σκίαζον φιλαδελφό στα πτωχά ωραία άνθη, τα τόσο τρυφερά και ασθενή, με τα λευκά πέταλα και των οχθρών ύπερων, τα οποία εφαίνοντο ω να παραπονούνται διατί να φύονται ει το χώμα και να είναι τόσο χαμεπετοί. Ο Χριστοδουλής τα έκοπτεν ασπλάχνος, ανα δύο και τρία, με μιγμένα με χόρτα και τα εστίβαζαν επί της ολένης της χειρός του. Μεταβαίνουν από βουρλιάν εις βουρλιάν, βλέπουν τα βούρλα και ανασθενάζον. Διατί να μην έχει αλλιεύσει με τα σχήρα του τόσες πέρκες και τριγλία όσα βούρλα έβλεπε. Και διατί να μην δίνατε να χρησιμοποιήσει ταύτα όπως ορμαθιάσει εκείνα. Μέχρι σου κατορθώσει και εσύ να έβρισω λίγα ήτια να κόψει, ο Χριστοδουλή είχε καταρτήσει ήδη ολόκληρον αγκαλίδα και επέστρεφε τρέχον προ τον ανεμόμυλον, εκεί όπου ίστατο περιμένουσα μετά του αδελφού τη υπολίμνια. Εν τούτη, επρόφθασε και εσύ και τη έφερε μικράν, όση η δύνατο να συνθλιβεί μεταξύ αντίχειρο και λιχανού δεσμίδα, αλλά το ευχαριστώ το προσέ ή το ω χλιαρότερον από το ευχαριστώ το προ τον φίλο σου και ουχήτων έμεινε ευχαριστημένο, ο και κυριευόμενο υπό αυταρέ κουνάρκη, ο μονίμου με το τρυφερόν εκείνο άνθος, το οποίο εζήτη μεν από έλαβε δε από τον φίλον σου υπολίμνια. Έκτοτε ο Χριστοδουλή, ηρέωσε καταρχά, ή τα έπαυσε το μερίδιον, το οποίο σου έδιδε τέο από τα κοχίλια, από τα καβούρια και από του γοβιού. Συ δεν ήργησε πολύ να μάθει ότι τα έδιδε ει τον οίκον των αδελφών τη Πολυμνία. Ει μάτιν το συνόδευε, ω πάντοτε βαδίζον επί τη άμου, θαλασσώνοντα έω το μυρών, και από καιρού ει καιρού του εφώναζε. «Ξτοδουλή, βρέ! Δεν έβγαλε ακόμη κανένα χταπόδι. Εκείνος τα χταπόδια και τα καβουράκια τα έβαζεν εις τον φουσκωμένο και βρεγμένο κόλπο του υποκαμίσου του, έχουν τρόπο να τα ψοφά με δαγκωματιές και με ακροτηριασμούς και σου έδειχνε μόνον τις γρινιάτσες λέγον ότι θα υπάγει ύστερα από το μεσημέρι να ψαρέψει με την καλαμιά και όταν περί την Δήλην τον παρεμόνευε παρά την αγοράν επί τη αποβάθρα, και έβλεπε η να σπαρταρίζει κανεί γοβιό ει το άκρο του αγκίστρου του, και τότε σε εγέλα λέγον ότι θα κάμει τον γοβιόν δόλωμα για να βγάλει μεγάλα ψάρια, ούτω χάνε τη φιλία. Πολλέ πρωί εδιέρευσαν κατόπιν τη πρωία εκείνη του φθήνοντο Φεβρουαρίου, Επέρασε ολόκληρο ο Μάρτιο, ήλθε και το Πάσχα, παρήλθε ο Απρίλιο και η Πολύμνια δεν εξήλθε πλέον ει περίπατον προ την παραθαλασσία του ναυπηγείου. Η την έτρεχε στακτικά κάθε πρωίαν και σπέραν στην Αμουδία εκείνη. Η Πολύμνια, καθώς αργά έμαθες, είχε αναρρωστήσει αρχομένου του έαρος. Κατά τη συμβουλή δε των ιατρών, είχε κάμι περί των Μάιων ταξίδιον μετά της θείας της, της συνταξιούχου, χήρας ατυπλιάρχου του βασιλικού στόλου, διαναλλάξει τον αέρα. Τρία μεγάλα σκάφη είχαν σκαρωθεί από τον πρώτον ημερών του Μαρτίου, και εσύ δεν έπαβε να τρέχει κάθε έως έω των αυπηγείων, σταματών επί ώρα πολλάκι παρά των ανεμόμυλων, καθεζόμενο επί των κάτω κειμένων καταρτίων, πάλε ποτέ υπαρξάσει γολέτα, αναπολών ότι ει το μέρο εκείνο εστάθη προμηνών η πολύμνια, όταν σου εζήτησε να δρέψει προ χάριν τη ήτσια. Άλλη ή το μακράν απούσα. Μόνον περί τα μέσα του Αυγούστου ότε το τρίτον και ογκοδέστατον των ναυπηγηθέντων πλοίων είχε τελειώσει ήδη, επήγες και εσύ με τα πολλού πλήθους των ναυπηγείων, όπως ήδη στην καθέλκυση του μεγάλου σκάφους. Το θέαμα ή το επιβλητικόν, όπως λέγουσι σήμερον. Όλη η πολύχνη είχε νερημωθεί σχεδόν και κόσμος πολυάριθμος επλήρου την μεγάλη μεταξύ της λίμνης και του λιμένου Λωρίδα. Εκείθεν τους σκάφους, ο ήλιος ήτο ήδη δύο κοντάρια υψηλά και ίσταντο οι τεραχείς, οι σκληραγωγημένοι ναύτε και χειρόνακτες, συμπληρούνται στο παλάμισμα της καρίνας, αποκαρφώνονται τα βάζια ή υποσκάπτοντες εις την βάση, όπως είναι έτοιμα προς πτώσιν τα κοντοστήλια. Εντεύθεν του σκάφου, όπου βαθμιδών η λατούτο η σκιά, ίσταντο πλήν των συνεργατών της καθελκύσεως και οι θεατέ και ούκολοι γυναίκε ελθούσε προς ο οποίο τότε παλμό διέσυσε τα στήθη σου, όταν μεταξύ αυτών ανεγνώρισε υποκοκκίνινο μβρέλα την περικαλή μορφή τη πολυμνία. Είχε επιστερέψει από το ταξίδιον χωρί να το μάθει. Ο Χριστοδουλής, ώστε σε πήγε με τη βάρκα ει το ατμόπλιον, την είχε νιδεί, αλλά δεν σου το είπε. Κι όμω, στάνθηση στα ενδόμηχά σου κρυφών και ανεξομολόγητον ευτυχία αίσθημα όταν την επανείδε. Εν τούτη το παλάμισμα είχε συμπληρωθεί. Τα βάζια ήσαν όλα καρφωμένα. Η σκάρα με τα βουβά λίπο αλυμένα ή το στρωμένη προπολού. Ο πρωτομάστορη με τον βαριόν έκαμε του νενομισμένου τρει σταυρού στο πιδάλιον και έδωκε τον πρώτον κτύπο τη οθήσεω στο πελώριον σκάφο. Συγχρόνω έπεσαν ένα τα κοντοστήλια όλα, οι ναύτε, οι ναυπηγοί και πολλοί των θεατών, ω σταφυλέ κλίμα, ω μολυβήθρε επισαγήνη αλλιευτική, επιάστησαν από το παλάγκο και ήρχισαν ασύρωση των χονδρών κάλων νεύοντα όλοι προ τη θάλασσα, επαναλαμβάνοντα εν ρυθμό το κέλευσμα. Ε γιαλέσα! Ε Γιούρια! Εν τούτης, είτε διότι το έδαφο. Εφού είχε καρωθεί το πλοίο, δεν ήταν το αρκετά κατοφερέ, είτε δια την ατέλεια των κινητηρίων μέσων, το σκάφο εστέναζε. Εστέναζε και δεν εκινήτω. Παρήλθον ολίγα λεπτά, η δύναμη σε διπλασιάστη. Ο μέγα όγκο εκινήθη ολίγων, έως έω δύο πιθαμέ. Το παλάγκονε εκόπη από τη βία του ελκυσμού, γούμενα με τους δύο μακαράδες έμεινε άπρακτος περί την πρίμνην οι ημίσεις των ανθρώπων δυσμόθεν του σκάφους έπεσαν εις την άμμον προς το μέρος της θαλάσσης και οι άλλοι ημίσεις έμειναν με το παλάγκον εις τα προς το μέρος της λίμνης. Καγχασμοί και γογγισμοί των πεσόντων, όν την εμολοπίστησαν ελαφρώσεις των δεξιό βραχείων ή την βραχίωνα ή την πλευράν, ο πλίαρχος κάθιδρος, ηλιοκαής, αξιολύπητος, εστενοχωρεί το φοβερά και ο καπετάν Δημήτρης ο Ώστις με το τσιμπούκι του, με τον ηλέκτριο τον μαμέν, με το τσόχινον πανοβράχι του, με τα υψηλά μέχρι του γόνατος υποδήματά του, τα οποία η γάπα να φορεί χειμώνα και θέρος, είχε ενέλθει να πρωτοστατήσει εις την καθέλκυση του σκάφους και δεν είχε πάυσει από πρωίας να δίδει οδηγία και συμβουλάς, ειδών το ατύχημα εστέναξε και βραδίγλωσσος επεφώνησε «Φου, σκλίκο μυρμικότρυπα». Εν τω μεταξύ είχαν αματήσει το παλάγκο και πάλι νέα προσπάθεια κατεβλήθη. Αλλά δεν παρήλθαν λίγα λεπτά και το παλάγκο εκόπη εις άλλο μέρος, όχι εκεί όπου το είχαν αρτεί ως αματήσει. Έφερα νέο παλάγκο, ενώ ο πλίαρχος, μη ευκαιρό να σπογγίσει τον ιδρώτα του προσώπου του, δεν ειδινήθη να μη ενθυμηθεί τη στιγμή εκείνη την ακούσιον εκείνη να ράν... Καλό μπλέξιμο! Και βεβαίω, αν είχε μπροστά αυτή τη φορά τον Αλέξανδρων των Χάραυλων, κακό μπλέξιμο θα είχε μαζί του. Ο δέκα πετάν Δημήτρης με το τσιμπούκι του, ιστάμενο παρά την καλύβη του γύφτου, κάτωθεν τη περίμνη, επανελάμβανε. Πφού! Σκλικομοιρμικότρυπα! Οι δύο ιερεί, πρώην ναυτικοί, Ήτινες είχαν αναρρίψει τα επιτραχύλια επί των δεξιών νόμων και είχαν αναβεί ελαφρύ στο κατάστρωμα, τελειώσαντε στον αγιασμό, επλησίασαν εις την κοπαστήν και έβλεπαν τα συμβαίνοντα, διότι καταρριφθήσεις ήδη και της προχήρου κλίμακος, έμελον να επί του πλοίου και δεν θα κατέβαιναν πριν πέσει το πλοίο εις την θάλασσα και δινηθώσει να με τα εικόνας εις την βάρκαν. Πλήθος δε από αθερίνες, παιδεία οκταετή και δεκαετή, έτρεχαν εμπρό πίσω επί του καταστρώματο, βοηθούντα δια του μέσου τούτου ει την καθέλκυση του πλοίου. Τέλο, μετά πολλού αγώνα και τη εφαρμογή πολλών θεραπευτικών μέσων, το μέγα πλοίο αργά αργά ω καμαρωμένη νύμφη έπεσε στη θάλασσα. Μέγα τότε ο αλλαλαγμό γυναικών σταυροκοπουμένων, παιδίων σκυρτώντων, ανδρών τρεχόντων ο πίσω της περίμνης, ως να ήθελον δια του δρόμου τούτου να εκπτωήσωσει και να πιθαναγκάσωσει το πλοίο να πέσει στη θάλασσα. Και ο μέγας καραβόσκυλος, ο τσούρμος, τρέχον και αυτός όσον του επέτρεπε η άκρα ένταση τη αλίσεώς του, εγάβγιζε μανιωδώς προπέμπον το πλοίο, εφού εντός της ημέρας έμελε να μεταφερθεί. Και ενώ όλοι έτρεχαν προς τη θάλασσα κατόπιν του ολισθένοντος και καταφερωμένου δια της εσχάρας σκάφους, εις μόνο εστράφη έφνης, κρατών των βαριών του και έτρεξε προς την αντίθετον διεύθυνση, προς την ξηράν, ως διανακριβή εις την καλύβην του πλοιάρχου, την χρησιμεύουσαν ως αποθήκην και δια των ύπνων του νυχτερινού φύλακος ο τρέχον ούτο ή το αυτό ο πρωτομάστορη, και έτρεχεν ουχίδι άλλων λόγων, η δια να μη συμμεριστεί το λουτρών του πλοιάρχου, το οποίο τεινέ εζήτουν κατέθο να επεκτείνωση και ει αυτόν. Η δε τότε έφνη μεγάλη φωνή, δεσπόζασα όλου του παμιγού στο ρίβου. Τον καπετάνιο στο γυαλό! Η φωνή αυτή εξήλθεν εκ πολλών στομάτων συγχρόνω. Ο καπετάν Γιοργάκης ενδίδων εις την απέτηση του πλήθους, απορρίψα στα ελαφρά υποδήματά του, έτρεξεν επί της σκάρας, πατών επί των ονείχων όπισθεν της πρίμνης και τη στιγμή καθήν η απειλάσε το τέλος της εσχάρας και το σκάφος, φέρον υπερήφανον την κυανόλευκον επικονταρίου μετερηθρού σταυρού, ευαπτίζετο το πρώτον εις το κύμα, Ερίφθημε με όλα τα ενδύματά του κατακεφαλίσει στην θάλασσα, βυθιστή πρώτον ή τα ευθύ ανελθών ή στην επιφάνεια. Και αφού εκολύμβησε δύο ή τρει γύρε, επέστρεψε νη στα ριχά, επάτησε νη στην άμμο, απέβη ει την ξηράν και υπό τους του αλαλαγμούς του πλήθου έτρεξε νη στην καλύβη, όπου ει τη στιγμή ήλαξε τα βρεγμένα αμπαδίτικα και εφόρεσε τα κυριακάτικα. Η όλα ταύτα είσαι παρόν, φίλε, και όλα σχεδόν δεν τα έβλεπε. Η καρδία σου, η φαντασία σου, οι οφθαλμοί σου είσαν εκείνην, η οφθαλμή σου ήσαν προσκεκολημένα ει εκείνην ή τη εφόρη τότε λινομέταξον θερινή αισθήτα και σκιάζεται από το κόκκινο παρασόλι. Μόνον οι αλλαλαγμοί του πλήθου σε απέσπασαν από τη βυθία θεωρία σου, όταν το πλοίο είχε πέσει στη θάλασσα και ο πλοίαρχο έγινε υποβρύχιο κατόπιν αυτού. Αλλά άπαξε ξυπνή είδε, φεύ και τι άλλο, το οποίο πολλοί των παρεστώτων δεν παρετήρησαν. Κατόπιν του πλοιάρχου, τρέξα με ταλοκό του ενθουσιασμού, ρίξα καραβγίνι δονή και θριάμβου, ερήφθηνη στη θάλασσα νέο τη μόλι έτη. Ή το ο παιδικός φίλο σου. Πόθε να να το κάνει, ίσως διότι ήλπιζε δια της εθελουσίας τάφτης της προσφερομένης εις την μοίραν να αξιωθεί να γίνει και αυτός πλειάρχος μιαν ημέραν. Ίσως και απλώς δια να τον η πολυμνιά. Ούτε το εν, ούτε το άλλο. Ο Χριστοδουλής είχε ενέλθει ο λίγο να αργά εις των αυπηγείων, όταν είχε αφαιρεθεί σαν η σαν ως κλίμαξ και αντιρίδες είχαν ήδη υποσκαφεί. Ιστάνε το δε ακατανίκητον επιθυμία να αναβεί στο καράβι. Τι να κάνει, Δει και εδοκίμασε να προσκοληθεί πότε η σεν, πότε η σάλο κοντοστήλη, α ήτο και η βάση στον επισφαλή, και να αναρριχηθεί τολμηρό έω την κοπαστή του καραβιού. Δει και τρει τον είδον, πότε ο πρωτομάστορη, πότε ει το μαραγκόν, και με ταυστηρότητο τον εμπόδισαν. Τότε τι να κάνει κι αυτός, αφού δεν ηξιώθη να αναβεί εγκαίρωση στο πλοίο, επαρηγορήθη ρηφθήση στην θάλασσα και ακολουθήσα στο σκάφος εις των δρόμων του. Εν τούτη σοι, εισθάνθης πικρών ζηλοτυπίας. Η καρδία σου επιλυγώθη από το παιδαριώδης του το κατόρθωμα. Πτωχός Χριστοδουλής, τι του είχε έλθει. Και ούτε εξήλθενη στην ξηράν δια να αλλάξει όπου άλλο δεν θα έβρισκε ενδύματα, αλικολούθησε κολυμβών το απομακρυνθέν πλοίον με το υποκάμισον και την περισκελίδα φουσκωμένα ως πανία βάρκας υπεράνω της επιφανείας της θαλάσσης, ήταν δε ανελθόν εις λέμβον, εζήτησε διανευμάτων από τους επί του πλοίου θριαμβευτικός αλαλάζοντας πέδας να του ρίψω συνενδύματα. Μικρός μουτσος, ευσπλαγχνιστής, του έριψεν υποκάμισον και περισκελίδα ειδικά του και ο Χριστοδουλής αφού ήλαξε προσεκολήθη εις μίαν το πλευρόν και πιαστής από σχοινίου ανήλθε θριαμβεύον εις το υψηλόν και ανερμάτιστον σκάφος. Το πλήθος εις των αυπηγείων συνοθεί το τώρα περί την καλύβην του πλοιάρχου όπου η μεγαλοπρεπό στολισμένη καπετάνισα με τα προθυμίας και αυρότητος προσέφερεν εις όλους γλυκίσματα και ποτά. Αλλά σύ αισθάνεσαι τόσο πικρίαν εις των ουρανίσκων, ως να είχε αναβεί η χολή σου όλη και εχήθη προόρωση στο στόμα σου. Και επιστρέφουσαν εις την πόλη, οικολούθησε μακρόθεν την πολύμνιαν, την οποία είχε ήδη διώσαν προ την τρέλαν του παιδικού σου φίλου και την είχε ακούσει ψιθυρίζουσα. Τι παράξενο παιδί αυτό ο Χριστοδουλής». Δεν είναι το αυτή η μόνη φορά καθήν ο Χριστοδουλή ερήφθη στο είδωρ με όλα τα ενδύματά του πρώτων οφθαλμών τη πολυμνία ή και χάρη αυτή. Ο λίγα ημέρα ύστερον, μια Κυριακήν περί τα τέλη Αυγούστου, ο Παρίσι ο καλλιεργητή του καλό καλόκαρδο, Άφροντη και ο Λούκα, ο εκμισθωτή τη λίμνη, υψηλόκορμο με μακρά σκέλη, είχαν καθίσει καθώ πολύ συχνά το εσυνήθιζαν να το κλάψουν λίγο, παρά το χείλο τη λίμνη υπό την δροσεράν αναδενδράδα έξωθεν τη καλύβιστον. Οι δύο φίλοι, εξακολουθούντε να εκενώσει σιγά σιγά και μεθοδικό την φλάσκαν, Είχαν ψήσει σαν Σανθρακιάν ημίσιαν δωδεκάδα κεφαλόπουλα και ο κολύγα καβούρια και το Μοσχάτον κατέβαινε μια χαρά κάτω. Είχαν ενθυμηθεί παλαιά ιστορία, διηγούντο το αλλήλου τα παθήματά των, τα οποία δεν είχαν τελειωμό. Ο Παρίσι, μάλιστα, εξαρθής από τη πεζότητο, ετραγούδι κατά προτίμηση μερακλίδικα τραγούδια, ίον των στίχων. Σαν κλίμα με κλαδεύουνε, και κλαδεμού δεν έχω αλόπισθεν των καλαμόνων, επί της αντιπέραν όχθης, ή μισή μίλιον μακράν, ή το από δύο ωρών αφανής, ο παιδικός φίλος σου, ο Χριστοδουλής. Τι εζήτη εκεί. Κατά πάσα πιθανότητα παρεμόνευε πότε θα απεμακρύνοντο προς στιγμή από τις όχθης ο Παρίσις και ο Λούκας, διαναχωθεί γοργά στη λίμνη και κλέψει ο πονήρος κανένα έχελιν ή κεφαλόπουλα τεινά και ο λίγα καβούρια αλλά μάτινε περίμενε και ήδη είχε αποφασίσει αναγνωρίσας μακρόθεν τη Τζότραν και ελπίζον ότι οι δύο φίλοι εν τη ευθυμία των δεν θα τον έβλεπον να επιχειρήσει το τόλμημα και απέναντι αυτών. Αλλά τη στιγμή εκείνη απροσδόκητον συμβάν ήλκησε την προσοχή του. Ήγγιζε ο ήλιος εις την δύσην, όταν εις την καλύβην έξωθεν της οποίας οι δύο συμπότε, επλησίασε γινή τη συνοδευωμένη υπομοιρακίου. Εφόρη λευκή νεσθήτα και κράτην κόκκινο παρασόλι και ο Χριστοδουλής με όλη την απόσταση την ανεγνώρισε ευθύ. Ή το μετά το αδελφού της Νίκου. Οι δύο άνδρες σε σηκώθησαν ευθύ και εκ των νευμάτων και υποκλήσεών των ενόησε ο Χριστοδουλή, χωμένο μέσα ει τι ότι την επιρρυπιούντο και ήσαν πρόθυμοι στου ορισμού τη. Ο Λίγε παρήλθον στιγμέ και βλέπει την Πολύμνια να πηδήσει και να επιβεί ει την μικράν φελούκαν, είδο σκάφη με επίπεδον το κήτο, χωρί καρίναν, η τη το δεδεμένη ει το χείλο τη λίμνη, ού τη καλύβη, και ει επεβαίνον ο Λούκα, εθύρευεν ανά τη λίμνη τους Εγχελή και τα κεφαλόπουλα. Κατόπιν της Νεάνιδος, ο μικρός αδελφός της, λύσα στην παρούμα, επέβη και λαβών το κοντάριον, ήρχισε να βαράρει εις τον βυθών της αβαθούς λίμνης. Ο Χριστοδουλής εσυμπέρανε νορθώς ότι της Πολύμνιας θα της είχε έλθει η φαντασία να κάνει μία φορά με τη Φελούκα περίπατον επί της λίμνης και ο Λούκας ευδιάθετος ευρεθής της έδωκε την άδεια η μικρά σκάφη απεμακρύνθη προς το κέντρο της λίμνης, οι δύο άνδρες καθίσαντες σε κνέου ισχολούντο να αποτελειώσουν τη φλάσκαν και ο Χριστοδουλής κρυμμένος εις τους καλαμόνας έβλεπε θαυμάζον όπως θα εθαύμαζε εσύ το χαριέστατον σύμπλεγμα της νεάνιδος και του μικρού αδελφού της, εξακολουθούντος με όλη του τη δύναμη δια του κονταρίου να ανδωθεί τον πυθμένα. Η πολύμνια εφαίνεται ακτινοβολούσα εκχαράς. Ο περίπατος ύτως την ήφερενε, την κατεγοήτευεν, ω τα αθύρματα τα στριετής κορασίδας, ενώ ο αδελφός τη, το αισθανόμενο ή συγχαράν με τα επταετή παιδεία, τα οποία φεύγοντα το σχολείο με το φύλακα ανιρτημένων υπό τη Μασχάλην, ευρίσκωση άφα άφατον ειδονήν να τρέχουν στις σακρογαλιές και στους βάλτους. Ο Χριστοδουλής ελισμόνησε τα χέλια, τα καβουράκια και τα κεφαλόπουλα, τα οποία διεννοεί το να κλέψει, και δεν εχόρτενε να βλέπει την παιδική νεκίνη επί της λίμνης περιπλάνηση. Αλλά δεν του διέφυγε και η ατζαμοσύνη του Νίκου, ώστις δεν ήξερε να αβαράρει κανονικά, καθώς έπρεπε, και χωμένος μέσα εις τους καλαμόνας ο παιδικός φίλος σου, αισθέναζε και έλεγε «Αχ, να ήμουν εγώ, Εκεί, εις μία στιγμή, καθώς αβαράριζε ένα δεξίος ο Νίκος, η φελούκα περιεπλάκη η συστάδα λιμναίων χόρτων, υψηλών, σχεδόν έως την επιφάνεια. Και ο Νίκος έκαμνε, έκαμνε να βαράρει, και όσο να βαράριζε, τόσο χειρότερο περιεπλέκεται η φελούκα. Και το κοντάριο δεν έβρισκε πλέον πυθμένα. Και τέλο το κοντάριο περιεπλάκη και αυτό ει τα πολύκλαδα. Αδρά, μέλανα εκείνα χόρτα. Και ο Νίκο μάτιν επάσχιζε να απαλλάξει εκείθεν το κοντάριον. Και όσο τράβα ο Νίκο, τόσο το κοντάρι έφευγε από τα σχήρα του. Έω ε, σου έπεσε από του ασθενεί δακτύλους Και το μισό το εμπλεγμένο κάτω, το μισό έπλεενε στην επιφάνεια. Η πολύμνια εγερθήσαμε προφύλαξη έκυψε δια να δει πού επήγε το κοντάριον από την αυτήν πλευρά της φελούκας προς ίστατο και ο Νίκος. Αλλά τότε η φελούκα έγειρε μονόπλευρα και παρολίγο να ανετρέπετο εννοήσα σαν τον κίνδυνο η και μη επιθυμούσα να κάνει ακούσιο λουτρών μέσα στα λιμναία χόρτα, ανεκάθισε ταχεία παρά την πρίμνη και πάλι υπεγερθίσα, ύψωσε των λευκών μανδύλιών της προς τους δύο συμπότα της καλύβας και συγχρόνως ήρχιζε να φωνάζει «Ε, μπαρμπαλούκα!» Αλέως να πάρει την είδηση ο Λούκας και αποφασίσει να έλθει εις βοήθειαν, θα ενίκτωνε χωρίς να κατορθωθεί τίποτε. Αλλά ο Χριστοδουλή ευτυχώ, ο παιδικός φίλο σου, ή το πολύ σημότερα ει από εκεί που ήταν χωμένο μέσα στου καλαμώνα. Χωρί να διστάσει, με το υποκάμισον και την περισκελίδα τα οποία απαιτέλουν πάντοτε όλη την ενδυμασία του, εκπηδεί σα από τον καλαμόνα απροσδοκίτος, θαυμασίω, ω τελευταίων απομινάριων αρχαία θεότητο λιμνέα και υδροβίου, άγνωστον και νοθογενές, λησμονημένο από 19 αιώνων, διετόμενον εκεί εις τους καλαμόνας, διαφυγούν την προσοχή του χριστιανικού κόσμου, ερήφθη κολυμβών στην την Λίμνη. Και με δέκα ηρεσίας των χειρών, με άλλα τόσα λακτίσματα των ποδών, με την κοιλία ανθίγουσαν κάποτε εις τους βάλτους, έφθασεν εις το μέρο όπου είχε εμπλακεί η βάρκα, ανεπίδησε στη επί την δεξιά πλευρά, έδραξε την πρόραν της σκάφης και με απίστευτον δια την ηλικία του Ρώμην την ανεσήκωσε και την αμπίλαξαν από το εμποδίο των υψηλών χόρτων. Ήτα εξέμπλεξε και το κοντάρι από το μέρος όπου είχε εμπλακεί και είπε στον τον οίκον «Να να βαράρεις» και του έδειξε εμπράκτος των τρόπων ρίψαν αυτό το κοντάριον ή τα όθησε την φελούκαν από τις περίμνης, απομακρύνας αυτήν των λιμναίων χόρτων ως και των ρηχών, ενώ η πολύμνια τον εκείταζε μυδιώσα και άκουσα τον εθαύμαζεν υποψιθυρίζουσα. Τι παράξενο παιδί! Και τους κατεβόδωσε προς το μέρος της καλύβης, όπου οι δύο συμπότε είχαν σηκωθεί έκπληκτοι, μη εννοούνται στη συνέβαινε, και ο Λούκας φανταζόμενος τη λίμνη ω θάλασσα ανέλεγε «Κανένα δελφίνι θα έπεσε κοντά στη βάρκα. Φθάνει να μην είναι κανένα σκυλόψαρο και σου αφανίσει τα κεφαλόπουλα, καρδάς», είπε ο Παρίσι. Ο Χριστοδουλή επέστρεψε στον τον Καλαμόνα του, όπου ο Μπάρμπα Κωνσταντή, σε αιωνία η μνήμη του, ο Μιτζέλο, από του λευκού του οικίσκου του γειτονεύοντο με τον Καλαμώνα, είχε νιδεί το συμβεβικό και καλέσα τον νέον ω τη γυμνοθή προσεπάθη να στεγνώσει τα ενδύματά του επιβράχου και όντω ακόμη από το καύμα του άρτη δύσαντο ηλίου, του έδωκε να αυτό ενδύματα να φορέσει. Και ο Μπαρμπαγιόργο, θεό χωρέστον ο Κοψιδάκη, ω τη το εκεί πλησίον με τα σολίγα σαμνάδο του, του έδωκε μία νευχή και του είπεν ότι θα έχει μεγάλων μισθών, χωρί να υποπτεύσει ότι αυτό ήταν οθογενέ από τόκιον λησμονημένη θεότητο και ο Λούκας, μαθών εξ στόματος της πολυμνίας των μικρόν συμβεβικός, κρατών ισχύρα στη φλάσκαν και με τας σαπομινά σα ολίγα στα μοσχάτου, έκραζαν από τις αντιπέραν όχθης. «Στην υγειά σου, Χριστοδουλή!» Προς τι να χάνει τι στη φιλία των φίλων του? Μη τυχόν η πολύμνια ή τον διασέ ή διεκείνον. Παιδίων, αυτή το μεγαλυτέρα την ηλικίαν και τον δύο σας. Αλλά πώς δίνεται τη να γίνει ανήρ χωρίς να αγαπήσει δεκάκι τουλάχιστον και δεκάκι να απατηθεί. Τώρα η πολύμνια απέθανε ή η πανδρεύθη. Αγνοώ, ίσως και εσύ επίσης. Και ο Χριστοδουλής έγινε ναυτικό περίφημο, αλλά από ετών δεν ήκουσες τι περί αυτού. Ίσως να επήγαινε στην Αμερική καθώς τόσοι άλλοι. Και εσύ, φιλοσοφής, ως εγώ και ουδέν πράτη. Η τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη διάβασε το διηγημα Ολόγυρα στη λίμνη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast Αναγνώσεις της Lifeo, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.